Καληνυχτάκια μου, καληνύχτα με φόντο τα Χριστούγεννα. Εμείς μια φορά στολίσαμε, πριν μας στολίσουν άλλοι, και στολιστήκαμε με κόκκινο και χρυσό, ελπίζοντας σε χορηγία από τον Ολυμπιακό, την Vodafone ή την Coca-Cola. Αυτό για το κόκκινο. Δεν θα είχαμε μάλιστα αντίρρηση να βγάλουμε τις κόκκινες μπάλες και να κρεμάσουμε κόκκινα κουτάκια Coca-Cola. Εγώ μια ιδέα πετάω, ρε παιδιά. Όσο για το χρυσό, η υπενθύμηση ότι δεν είναι, ακόμη και αν λάμπει. Όμως η σιωπή στο αργά δεν είναι χρυσός, αλλά πλήξη. Ενθαρρύνουμε τους καλεσμένους μας να μας πούν απόψε. Έχει τύχει να φοβηθώ για τη ζωή μου κάποια στιγμή. Εγώ από μικρή δεν είχα καλή σχέση με τους άντρες. Ήταν η Μπέση Μάλφα και η Ευαγγελία Αραβανή. Αλλά έχουμε και rewind. Η πρώτη μου επαφή με τη μόδα ήταν μια επίδειξη του Φιλίμωνα. Η πρώτη καλεσμένη μου ανήκει στην κατηγορία στολίδι, αφού λένε πως είναι μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες. Και επειδή λείπει η ομορφιά από τη ζωή μας και η ζωή μας γίνεται ωραιότερη με κάτι τέτοιες νέες και εκθαμωτικές γυναίκες, κυρίες και κύριοι, η Ευαγγελία Αραβανή. Για πες ύψος. 1,75. Ναι, με αυτά τα τακούνια μας έχετε ξεφτυλίσει όμως. Με αυτό όμως, ανεβαίνω έτσι, λίγο πιο πολύ. Μας έχετε ξεφτυλίσει, μας έχετε κάνει να φαινόμαστε ζουμπάδες. Πάρε ένα. Μαύρο. Α, τα σετάρες αμέσως. Ναι. Ευαγγελία, οι φίλες πώς σε φωνάζουν, Ευαγγελία? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Από μικρή, γιατί πολλές φορές δεν διαλέγουμε εμείς το όνομα που θα μας φωνάξουν, δυστυχώς. Οι γονείς και οι φίλοι με φώναζαν Λίτσα. Ευαγγελίτσα, Λίτσα. Ναι. Αυτό το Λίτσα όμως, όταν αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή στα Καλλιστεία, δεν μου άρεσε καθόλου και λέω να μια ευκαιρία από εδώ και στο εξής να κρατήσω το βαφτιστικό μου. Ευαγγελία. Πάντως, θες να σου πω κάτι. Κάποτε ήταν μόδα όλα τα υποκοριστικά. Μετά τώρα ζούμε σε μια εποχή που όλοι, ας πούμε, το λέγεται Κώστας ο άλλος και θέλει να λέγεται Κωνσταντίνος. Ναι. Τον Αλέξη το λέμε Αλέξανδρος. Όχι, το Θοδωρής δεν το λέμε Θεόδωρος. Όχι. Δεν κάνει αυτό. Αλλά θες να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή το Λίτσα όντως παραπέμπει σε μια θεία μας, σε κάτι πιο λαϊκό. Ναι, 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 γι' αυτό. Το ότι κάνει όμως αντίθεση με αυτό το παρουσιαστικό, ξέρεις ότι προσδίδεις το όνομα και το τελικό αποτέλεσμα για ένα κάτι ωραίο. Εγώ δηλαδή, θα σου πω αλλιώς, αν ήμασταν ζευγάρι θα σε φώναζα Λίτσα. Γιατί? Γιατί θα μου άρεσε να Κοίτα, έτσι κι αλλιώς εξακολουθούν οι γονείς μου και οι παιδικοί μου φίλοι, δεν μπορούν εύκολα να τα αλλάξουν και να μου πούνε Ευαγγελία. Δυσκολεύονται, δεν τους βγαίνει ρε παιδί μου. Το δέντρο μας το βλέπεις? Ναι. Τα ίδια χρώματα έχεις. Λάμπεις σαν το δεντράκι μας και δένεις τώρα με το σκηνικό μας πάρα πολύ ωραία. Είστε πάρα πολύ. Ευαγγελία, θα σου πω κάτι το οποίο ανακαλύπτει κανείς όταν σε κοιτάει έτσι. Έχεις ταυτόχρονα μαζί με την ομορφιά σου και μια αυστηρότητα, ναι, η οποία προσδίδει στην ομορφιά σου κάτι μεταφυσικό. Ο χαρακτήρας σου είναι έτσι αυστηρός? Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν είμαι αυστηρή. Εντάξει, με κάποια πράγματα μπορεί να είμαι λίγο πιο αυστηρή, αλλά παρόλα αυτά. Με ποια πράγματα είσαι πιο αυστηρή? Δεν μου έρχεται τώρα κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να πω κάτι που να έχει σχέση με το πώς θα σου συμπεριφερθούν, δηλαδή θέτεις όρια. Ναι, θέτω όρια, αλλά αφήνω και περιθώρια.
Δηλαδή, δεν θα είμαι από την αρχή, όπα, έχω ένα τείχος μπροστά μου, αν και αυτό που μου είπες πριν, μου το έχουν πει αρκετοί, ότι πολλές φορές ίσως η εμφάνισή μου βγάζει στον άλλον ότι δεν μπορεί να με πλησιάσει. Και να ξέρεις, δεν είναι μονάχα το παράστημά σου, το οποίο είναι σαφέστατα ακέραιο, όρθιο κτλ. Δεν έχει να κάνει κάτι στο μάτι σου. Στο μάτι έχεις μια αυστηρότητα. Θα μπορούσες να είσαι μια φιλόλογος. Μπορεί. Έχεις εικόνα που μπαίνει στην τάξη, ας πούμε, η καθηγήτρια. Ναι, εντάξει, μπορεί. Μπορείς να μου περιγράψεις το χαρακτήρα σου. Δεν είμαι έτσι. Το χαρακτήρα μου είναι πολύ ευαίσθητη. Σε σημείο τραγικό. Που για πες ένα παράδειγμα, ας πούμε, τι είναι αυτό που θεωρείς ότι δεν θα έπρεπε να είσαι τόσο. Δεν ξέρω, κάτι να μου πεις ή να δω ένα δικό μου πρόσωπο ξαφνικά μπροστά μου, να μου κάνουν έκπληξη που έχει τύχει, αμέσως σαν να μου πατάς ένα κουμπί και τρέχει το δάκρυ κορόμιλο. Και με μία ταινία μπορεί να κλάψω πάρα πολύ εύκολα. Να συγκινηθώ με κάτι που θα μου πούν, με το να μου πούν κάτι καλό για μένα, ότι φαίνεσαι, ας πούμε, ότι είσαι καλό παιδί. Σε συγκινεί. Ναι. Αν σου πούν το αντίθετο, αν σου φερθούν άδικα, ας πούμε. Πληγώνεσαι. Ναι, πληγώνομαι, στεναχωριέμαι σίγουρα. Σου αλλά... έχουν φερθεί άδικα. Μου έχουν φερθεί άδικα, αλλά πλέον προσπαθώ να μην με επηρεάζουν τόσο πολύ όσο πιο παλιά. Δηλαδή, όταν ήμουν πιο μικρή, τα έπαιρνα όλα πολύ κατάκαρδα και βαριά και με το παραμικρό στεναχωριόμουν. Τώρα λιγάκι τα φιλτράρω περισσότερο, κρατάω μεν και τα αρνητικά, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να ακούμε και τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά. Και... κρατά αυτά που θέλω, αλλά προσπαθώ να μην με ρίχνουν τόσο πολύ ψυχολογικά με το παραμικρό. Στην τηλεόραση σε ενδιέφερε μια μεγάλη καριέρα? Δεν με ενδιέφερε, ναι. Αν και είναι νωρίς, πιστεύεις ότι ήταν κάτι που έπρεπε ήδη να έχει γίνει ή είναι στα σκαριά για να γίνει? Δεν πιστεύω ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει η μεγάλη καριέρα, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα μπορούσαν να μου έχουν δοθεί περισσότερες ευκαιρίες. Άλλες κοπέλες βρίσκεις ότι κάνανε καριέρα χωρίς να έχουν τα προσόντα? Για καριέρα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα έχουν κάνει βήματα και ας μην έχουν τα προσόντα. Τι καριέρα θα ονειρευόσουν? Θα σου πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Γενικά δεν είμαι πολύ ονειροπόλα. Ούτε κάνω τρελά όνειρα και να πω βάζω αυτό το στόχο και θέλω οπωσδήποτε να τον πετύχω. Και σου ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν είμαι και ο άνθρωπος που είναι ματαιόδοξος, δεν υπάρχει ματαιόδοξία στη ζωή μου και ούτε είμαι από τις γυναίκες που θέλω ντε και καλά να φαίνομαι και όλοι να ασχολούνται με μένα. Τώρα θα μου πεις, έχεις μπει σε ένα επάγγελμα και σε ένα δρόμο που εκ των πραγμάτων είσαι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά και να μην ήμουν, δεν θα με πείραζε ιδιαίτερα. Από τη στιγμή όμως που ξεκίνησα, θα ήθελα να έχω μια ανώδικη πορεία. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να κάνω τα πάντα για να. Δεν είσαι διατεθειμένη να τα ξεπουλήσεις όλα, για να, ούτε να πατήσεις επιπτωμάτων για να επικρατήσεις. Σε καμία περίπτωση. Σ' αρέσει που σε αποκαλούν μια από τις ωραιότερες Ελληνίδες? Φυσικά μου αρέσει. Εντάξει, ποια γυναίκα δεν αρέσει να τη κάνει κομπλιμέντα, να τη λες ότι είσαι όμορφη. Και δεν είναι μόνο να στο πούν μια φορά ή επειδή πήρε ένα τίτλο, είναι δεδομένο. Όλες οι γυναίκες θέλουμε να ακούμε ωραία πράγματα. Όταν κοιτάς τον καθρέφτη, τι δεν σ' αρέσει? Βρίσκω πολλά που δεν μ' αρέσουν. Και είναι αναλόγως την ημέρα, την ψυχολογία, τη διάθεση. Αλλά αυτό που μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι η Ευαγγελία κοιτιέται στον καθρέφτη και λέει αυτό κοπελάρα μου. Σε καμία περίπτωση. Όχι, το ξέρω αυτό, ότι όμορφες έχετε άλλες παγίδες. Υπάρχουν μέρες που βλέπετε τον εαυτό σας και τον συχαίνεστε. Όλοι, εντάξει. Είσαι φυσική ξανθιά? Μικρή ήμουνα ξανθούλα, όσο μεγάλο να σκούρενε το μαλλί, με καστανή τώρα. Καστανή. Δυστυχώς, δηλαδή, κάθε λίγο και λιγάκι πρέπει να βάφω αυτή τη ρίζα που βαριέμαι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Με τους άντρες στη ζωή σου, σε έναν απολογισμό πρόχειρα μέχρι σήμερα, πιστεύεις ότι αυτοί έχουν υποφέρει περισσότερο από σένα ή εσύ από αυτούς? Από αυτούς που είχα σχέση, ναι. Νομίζω ότι 50-50 θα το βάλω. Καλό, αυτή την απάντηση δεν την περίμενα. 50-50 θα το βάλω, γιατί? Γιατί και ταλαιπωρείς και σε ταλαιπωρούν. Ναι, έχουν γίνει και τα δύο. Θες να μου περιγράψεις έναν ιδανικό άντρα? Έναν ιδανικό άντρα? Όχι να μου πεις το όνομά του, όχι. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, κατάλαβες. Τα χαρακτηριστικά του.
Σε εξωτερική εμφάνιση δεν έχω να σου πω κάτι. Γιατί... Είσαι ανοιχτή. Ναι, είμαι ανοιχτή, γιατί έχει αποδείξει έτσι κι αλλιώς και το παρελθόν μου ότι μπορεί να είμαι και με έναν γυμνασμένο, μελαχρινό αυτό, αλλά μπορεί να μην είναι και έτσι. Να έχει και την κυλίτσα του που λέμε. Άρα θα σου πω ότι αυτό που θέλω ιδανικά εγώ σαν έναν άντρα είναι ουσιαστικά να βλέπει το μέσα της Ευαγγελίας και όχι να μένει στην εξωτερική εμφάνιση, γιατί αυτό μπορεί να υπάρχει και τώρα και σε 5 χρόνια να μην υπάρχει. Μου αρέσει ο άντρας να είναι ευαίσθητος και να δείχνει την ευαίσθητη πλευρά του, να μην το παίζει άντρας, ρε παιδί μου, και δεν κλαίω και δεν συγκινούμαι με τίποτα. Αλλά θέλω να είναι και gentleman. Θέλω να με προσέχει, θέλω να μου κάνει εκπλήξεις, εκεί που δεν το περιμένω, όχι όταν έχω γενέθλια, γιορτή και τα σχετικά. Σ' αρέσει η δύναμη στον άντρα? Μ' αρέσει η δύναμη στον άντρα και θέλω να τον θαυμάζω τον άντρα που έχω δίπλα μου. Υπάρχουν πολλά είδη δύναμης, έτσι, η μυϊκή δύναμη, η οικονομική δύναμη, η δύναμη του μυαλού, η πολιτική. Αν θες να σου πω κάτι από όλα αυτά, θα προτιμήσω τη δύναμη του μυαλού. Γιατί? Δεν ξέρω, με βάζει σε μια άλλη διαδικασία. Μ' αρέσει ο άλλος να με κάνει να ταλαιπωρώ και το δικό μου το μυαλό. Mm-hmm. Σ' αρέσει δηλαδή ο μύθος του Πυγμαλίωνα, σ' αρέσει ο άντρας να είναι αυτός που να σε φτιάχνει σιγά σιγά, να δομεί, να εμπλουτίζει την προσωπικότητά σου. Ναι. Σ' αρέσει δηλαδή να βγεις από μια σχέση και από αυτόν τον άνθρωπο να έχεις πάρει και να του χρωστάς κάτι που πια το έχεις βέβαια, κατακτήσει. Πάντα παίρνεις πράγματα από τις σχέσεις που έχουν περάσει. Είχες τέτοια σχέση μέχρι τώρα? Δεν θα σου πω μία. Θεωρώ ότι από την κάθε σχέση κάτι πήρα. Είτε ήταν καλό, είτε ήταν. Ήταν κοντά στον ιδανικό άντρα κάθε σχέση δηλαδή? Όχι όλες. Όχι όλες, εντάξει, και γιατί έχει να κάνει και με την ηλικία, πιστεύω, πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, αλλιώς στα 18 μου και στα 20 και αλλιώς τώρα βλέπω. Κοιτάξτε, και έχεις και πολύ δρόμο μπροστά σου, έτσι, σίγουρα, να το πούμε αυτό. Σίγουρα. Τα ωραία τώρα θα έρθουν, να το ξέρεις. Μακάρι. Πώς διασκεδάζεις? Πλέον διασκεδάζω με το να βγω για ένα ωραίο φαγητό με φίλους, με παρέα ή με τον σύντροφό μου. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη μου διασκέδαση. Και αν και πολλοί λένε ότι δεν μου φαίνεται ότι τρώω. Τρώω πάρα πολύ και μου αρέσει το καλό. Και σ' αρέσει η κουβέντα. Ναι, το... να πιω ένα κρασάκι. Σ' αρέσει να σαχλαμαρίζεις με τους φίλους σου, να λέτε μαλακίες και να λέτε ένα εννοείται. Και να κοροϊδεύετε κόσμο και να κουτσομπολεύετε. Κουτσομπολεύουμε. Αυτό να σου πω κάτι τελικά. Έχω την αίσθηση, περνάνε τα χρόνια και αν κάτι μένει, πέρα από κάτι, ρε παιδί μου, ακροβατισμός που κάνουμε με τη σκέψη, με φίλους κτλ. Αυτό που μένει είναι όταν κουτσομπολεύεις ανθρώπους και τους κοροϊδεύεις. Εντάξει, ποιος δεν κουτσομπολεύει? Είναι τόσο απολαυστικό πράγμα αυτό όταν έχεις να κοροϊδέψεις, ρε παιδί μου. Τι περίεργο που είμαστε οι άνθρωποι, θέλω να πω. Ναι, είμαστε. Εντάξει, εμείς τόσο δεν θα κοροϊδέψουμε, αλλά σίγουρα θα σχολιάσουμε κάτι που ακούσαμε, που διαβάσαμε. Θα το σχολιάσουμε, θα το κουτσομπολέψουμε, αλλά όχι να κοροϊδέψουμε. Σε επιστημονικούς κύκλους, αν βρεθείς με ανθρώπους ιστορικούς, άμα δεις ότι στην ιστορία πάνε και ψαχουλεύουν τα κουτσομπολιά, το παρασκήνιο της ιστορίας, ξέρεις πόσο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κουτσομπόλης. Γι' αυτό υπάρχουν και κυτρινιάρικες εκπομπές. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν κουτσομπολίστικες. Γιατί θέλεις να πας και να χωθείς στο παράλληλο σύμπαν που συντρέχει πάντα με αυτά που κάνει ένας άνθρωπος και η ιδιότητά του. Ναι, ισχύει. Πώς είναι σε αυτό που κάνει, είναι πολύ περίεργο. Είμαστε ελλιπής φύση, δεν είμαστε? Είμαστε λιγάκι. Και πάντα είναι αυτό που λες, ότι θέλουμε, ξέρεις, να τρυπώνουμε στη ζωή του άλλου. Και πολλές φορές αυτό όμως που δεν μ' αρέσει είναι ότι όταν ασχολούμαστε με το τι κάνει ο άλλος, αλλά δεν κοιτάμε πρώτα τι κάνουμε εμείς. Ναι. Εσένα σε ενοχλεί όμως όταν τρυπώνουν στη δική σου ζωή? Εντάξει, ναι, δεν είναι και το καλύτερό μου. Δεν είναι το καλύτερό σου με την έννοια άμα πάρει αυτό μια δημόσια, έτσι, ένα δημόσιο χαρακτήρα και το λένε και το βγάζουν στην φόρα. Αν ήξερες ότι υπάρχουν κάποια κορίτσια εκεί έξω, ας πούμε, τα οποία θέλουν να μάθουν για σένα παρασκηνιακά, όχι για να τα δημοσιοποιήσουν, αλλά για να μάθουν το πώς συμπεριφέρεσαι κτλ. Όπως κάνεις εσύ, δηλαδή, ρε παιδί μου, λέω με την παρέα σου που κοτσομπολεύεις. Αν ήξερες ότι γινόταν ένα τέτοιο κοτσομπολιό, όχι για κακό, αλλά για να μάθουν για σένα, θα σου άρεσε? Ναι. Δεν θα με ενοχλούσε. Γιατί σημαίνει ότι κάποιος ενδιαφέρεται και σε ψάχνει σε περισσότερο βάθος, έτσι δεν είναι? Καθόλου. Είσαι σε σχέση αυτόν τον καιρό? Ναι, είμαι. Είσαι καιρό? 2 χρόνια. Έρχεται γάμος, κάτι, δεν το έχετε κατά νου? Το έχουμε συζητήσει, αλλά δεν είναι ότι έχουμε βάλει ημερομηνία και θα γίνει τότε. Ότι το βλέπετε ως προοπτική, ναι, μπροστά. Το βλέπουμε ως προοπτική. Το ίδιο και τα παιδιά, φαντάζομαι, και τα λοιπά. Ναι, σίγουρα. Θες να κάνεις παιδιά? Θέλω πολύ.
Ήθεσα να κάνεις αγόρι ή κορίτσι? Κοίταξε, αν και ξέρω και βλέπω και από φίλους και γνωστούς ότι η γυναίκα δένεται πιο πολύ με το αγόρι, γιατί είναι αυτό το σύμπλεγμα της μάνας με το γιο. Σαν πρώτη ιδέα όλα τα χρόνια λέω για κορίτσι, γιατί μου αρέσει να, ξέρεις, να φτιάχνω κοτσιδάκια, κορδελάκια, φουστίτσες, τέτοια. Πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα Αθήνα. Αθήνα. Οι γονείς σου? Οι γονείς μου έχουν καταγωγή από Λευκάδα. Και είναι και οι δύο από το ίδιο χωριό, από την Καριά. Γεννήθηκα εδώ, αλλά ζήσαμε μέχρι που ήμουν εγώ 3,5 ετών στη Λευκάδα. Και μετά μεγάλωσα πολύ. Πηγαίνεις τώρα στη Λευκάδα? Ναι, συνέχεια. Τι όμορφες παραλίες, δεν πολύ, πολύ. Σε ποια πηγαίνεις, στο κάθισμα, στο κατσίκι, στο πού? Τα ξέρεις. Έχω πάει στη Λευκάδα πολλές φορές. Κοίτα, πιο συχνά πηγαίνω στο κάθισμα γιατί είναι πιο κοντά από το σπίτι μου στη συγκεκριμένη παραλία. Το σπίτι σίγουρα... σε ποια περιοχή είναι? Είναι στην Καριά. Εγώ όταν πάω στον Αγιάννη μένω. Α, μένεις από... Έχει ένας φίλος κάνεις σπίτι και... Όχι, δεν κάνω αυτά. Καλά, πώς τα λένε αυτά. Ναι, δεν τα κάνω, όχι, αλλά περνάω ωραία όταν πάω. Οπότε πιο συχνά πηγαίνω στο κάθισμα γιατί είναι πιο κοντά. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι τώρα. Παιχνιδάκι. Είναι πάρα πολύ. Θα σου λέω εγώ, θα πω 10 λέξεις. Κάθε λέξη που θα λέω θα την παίρνεις προσωπικά και θα μου λες μια μίνι ιστορία γύρω από αυτή τη λέξη. Ό,τι σου έρχεται. Okay. Που να την έχεις ζήσει όμως εσύ, να είναι προσωπική ιστορία, έτσι. Okay. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι φόβος. Φόβος. Έχει τύχει να φοβηθώ για τη ζωή μου κάποια στιγμή. Για πες. Όχι σε τραγικό βαθμό, για να μην το πάρουμε πολύ έτσι δυνατά. Σε μία φάση που ένας σύντροφός μου δεν μου φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο και λιγάκι βιαίος είχα τρομάξει, ναι. Σε χτύπησε. Ναι. Και φοβήθηκες για τη ζωή σου, όχι από το χτύπημα, όχι αλλά από το αυτό χτύπημα, που δεν ήξερε πώς εξελίσσεται. Από την αρχή που έπαθα και ότι πώς θα εξελιχθεί και πώς θα χωριστούμε, ρε παιδί μου, να φύγω τώρα από εδώ, πώς θα φύγω. Μάλιστα. Η δεύτερη λέξη είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Για μένα τώρα πάντα, Ναι. Έχεις μπλέξει ποτέ, χρειάστηκε να είσαι μάρτυρα, σε κατηγορούμενη, οτιδήποτε? Όχι, ποτέ, όχι. Τίποτα. Αισθάνθηκες κάποιος να σε αδικεί πάρα πολύ, να... Να με αδικούν, ναι, έχω αισθανθεί πολύ. Κάτι προσωπικό θυμάσαι να μας πεις, μια ιστορία? Δεν θέλω να πω συγκεκριμένο πάνω σε αυτό. Okay. Γιατί είναι κάτι που το έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν χρειάζεται. Το έχεις πει, εγώ δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το έχω παρακολουθήσει. Είχε να κάνει με ένα επαγγελματικό μου βήμα κάποια στιγμή, αλλά επειδή δεν υπάρχει λόγος μετά από τόσο καιρό να δίνω συνέχεια και τροφή για σχόλια σε αυτό. Πιστεύω ότι μου είχαν φερθεί άδικα χωρίς λόγο. Η επόμενη λέξη είναι πάθος. Πάθος. Πώς το κατηγοριοποιούμε τώρα αυτό? Γενικά, ερωτικό πάθος. Ό,τι, τα πάντα. Πάθος με τα γραμματώσιμα μπορεί να έχει κάποιος. Πάθος. Πάθος με το χορό θα σου πω. Α, ναι. Κάνεις χορό? Τώρα δεν κάνω τίποτα. Έχω κάνει για αρκετά χρόνια κλασικό μπαλέτο από 4 χρονών μέχρι και τα 18 μου. Και ασχολήθηκα και με διάφορα άλλα είδη χορού. Και από μικρή έλεγα ότι θέλω να γίνω δασκάλα μπαλέτου, άσχετα αν δεν έγινα. Αλλά είναι η μεγάλη μου αγάπη και το πάθος μου. Μετά το πάθος σου, λοιπόν, το λάθος σου θέλουμε να μάθουμε. Επόμενη λέξη είναι λάθος. 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 Δεν έχεις κάνει λάθη. Μια ιστορία που να. Που να την ακυρώσεις, να πεις λάθος, παιδιά. Αυτό. Κοίτα, σίγουρα όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Έχω κάνει κι εγώ και μπορεί να έχω κάνει και χωρίς να το έχω καταλάβει. Δεν σου έρχεται τώρα μια ιστορία δηλαδή? Τώρα δεν μου έρχεται έτσι στα γρήγορα κάτι. Αν μου έρθει θα επανέλθω και θα σου το πω. Θρησκεία είναι η επόμενη λέξη. Θρησκεία. Πιστεύω στο Θεό. Δεν θα έλεγα όμως ότι είμαι φανατική, ξέρεις, συχνά πήγα στην εκκλησία. Στα βασικά, Χριστούγεννα, Πάσχα. 15 Αύγουστο. Αυτό έχει να κάνει με το εθιμοτυπικό, ας πούμε. Ναι. Να πας, ξέρω εγώ, τα παραδοσιακά. Σε επίπεδο ουσίας, με τη θρησκεία, είναι κάτι που το σκέφτεσαι, προσεύχεσαι, ας πούμε? Όχι πολύ συχνά. Mm-hmm. Πιο πολύ όταν μου δημιουργηθεί η ανάγκη ή όταν έχω κάποιο θέμα, ένα πρόβλημα και εκεί θα σκεφτώ Επίκληση. Λίγο περισσότερο. Ναι. Βρίζεις? Βρίζω, ναι. Και τα θεία? Εντάξει, αν με εκνευριστώ πολύ, στην οδήγηση ας πούμε έχει τύχει να βρίσω γιατί με εκνεύρισε κάποιος.
Τότε που κινδύνεψες, που είπαμε πάω στην ιστορία του φόβου και χρειάστηκε, που έψαχνες να δεις πώς θα φύγεις, ναι. Έβριζες. Όχι, εκεί δεν έβριζα. Εκεί έλεγα Παναγία μου και Θεέ μου, σώσε με, ας πούμε. Μάλιστα. Επόμενη λέξη είναι η λέξη ζήλια. Ζήλια. Μια ιστοριούλα θες. Πολύ πιο μικρή σε ηλικία, ήμουνα 16 χρονών και ήταν ουσιαστικά ο πρώτος μου έρωτας που ξεκινήσαμε έτσι μια σχεσούλα. Και ενώ ήμουν εγώ αυτή που τον ήθελα πάρα πολύ και ήμουν τρελά ερωτευμένη και στην αρχή μου το έπαιζε και λίγο δύσκολος, αφού από τα πολλά, ενώ έδειχνε το ενδιαφέρον του και εκείνος, κάνουμε τη σχέση, έζησα αφόρητη ζήλια σε σημείο που ήρθε να με πάρει από τον παλέτο που σου έλεγα ότι έκανα και περνάγαμε το δρόμο και όπως κοιτάγαμε για το αν θα σταματήσουν τα μάξια να περάσουμε απέναντι, εγώ δεν κοίταξα μπροστά από αυτόν, κοίταξα πίσω από αυτόν και νόμιζα ότι κοίταγα το διπλανό στενό ένα μηχανάκι, έναν τύπο που ήταν πάνω στο μηχανάκι και μου την είπε άσχημα. Δηλαδή, έχω ζήσει αφόρητη ζήλια χωρίς λόγο, ας πούμε. Εσύ δεν ένιωσες ζήλια, εσύ να νιώσεις. Εγώ να νιώσω ζήλια. Όχι σε μεγάλο βαθμό. Μικρά πραγματάκια και μόνο αν μου δώσει αφορμή ο άλλος. Η ομορφιά φταίει μόνο. Γιατί? Δεν ξέρω. Έτσι το καταλαβαίνω. Σε ζήλεψε επειδή ήσουν κουκλάκι. Αμαρτία είναι η επόμενη λέξη. Βοήθησε με λίγο. Αμαρτία. Δεν έχεις αμαρτήσει. Είσαι αναμάρτητη. Αμαρτία. Ωραία, ας πάρουμε τις 10 εντολές. Ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Δηλαδή... Έχω πει ψέματα. Μπράβο. Δεν έχω κλέψει. Και έχω πιστήσει. Αλλά... Ήξερα. Θα σε ενδιαφέρει αυτό. Αλλά... Τώρα δεν ξέρω αν είναι και ακριβώς απιστία. Βέβαια το έχω ξαναπεί ότι ναι, έχω απιστήσει. Αλλά ήταν ουσιαστικά είχα μια σχέση. Υπήρξε ένα κενό που πολλές φορές στο παρελθόν ήταν έτσι οι σχέσεις μου. Δηλαδή είμαστε μαζί. Χωρίζουμε για κανένα μήνα. Και έγινε σε τέτοιο σημείο, ναι. Και έγινε σε τέτοιο σημείο. Όχι ότι θεωρώ ότι είναι καλό, γιατί ούτε εμένα θα μ' άρεσε να μου το κάνουν. Αλλά επειδή το έκανα μία φορά, δεν θα το ξανακάνω. Όταν ξαναγυρίσουμε, η γυναίκα που είπε την ιστορική φράση «Τα κιλά κιλάνε υπέρ μου», η Μπέση Μάλφα.